Πάμε στον Νίκο Νικολετάκη για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Διότι ο Νίκος Νικολετάκης μίλησε, καλημέρα Νίκο μου, μίλησε με καλημέρα τον δημοσιογράφο, τον συνάδελφο τέλος πάντων αυτόν, παντρεμένος με παιδιά, εκτός Αθηνών, γνωρίζουμε που είναι και που λειτουργεί ως δημοσιογράφος ο άνθρωπος. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πρέπει να το πούμε, γιατί και ο ίδιος φοβάται πάρα πολύ τη μήνυ της τοπικής κοινωνίας. Έτσι δεν είναι, βέβαια, Νίκο? Βέβαια. Πρόκειται, όπως είπατε, για γνωστό δημοσιογράφο, είναι παντρεμένος και πατέρας. Είναι μάλιστα ιδιοκτήτης γνωστής ιστοσελίδας, η οποία έχει έδρα εκτός του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Ναι. Και έχει μάλιστα συνεργασία με μεγάλα κανάλια και ιστοσελίδες. Όταν μίλησα μαζί του ήταν σοκαρισμένος. Αθηναϊκά κανάλια και εφημερίδες, πανελλήνιες. Βεβαίως, μιλάμε για μεγάλα κανάλια, αθηναϊκά κανάλια, βεβαίως. Δεν ήξερε ότι ήταν στη λίστα των 212. Δεν τον είχε πάρει κανείς ούτε από τις αρχές, ούτε οποιοδήποτε άλλος τηλέφωνο. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι στην πρώτη επικοινωνία που είχαμε μιλήσαμε για 2-3 λεπτά, έτσι τυπικά, ήταν θολωμένος. Και μετά με πήρε ο ίδιος τηλέφωνο, μετά από κάνα τετράλεπτο, πεντάλεπτο, όταν συνειδητοποίησε τι έγινε, για να μου πει περισσότερες λεπτομέρειες και το τι ακριβώς θυμήθηκε. Ωραία. Από όλη αυτή την ιστορία. Πάμε να δούμε τι ακριβώς σου είπε και σου έδωσε την άδεια να το καταγράψουμε και να το αποκαλύψουμε. Ενώ ήμουν στην εφαρμογή, εμφανίστηκε αυτόματα ένα παράθυρο. Μια κοπέλα μου έστειλε ένα μήνυμα που έλεγε ότι θέλει να γνωριστούμε. Μου είπε να μιλήσουμε κατευθείαν μέσω Viber για να μην χαθεί το σήμα. Τη ρώτησα, τι εννοείς να γνωριστούμε? Μου απάντησε, να βρεθούμε στα Σεπόγια με αυτοκίνητο, θα μου δώσεις ένα δωράκι. Απάντησα, όχι, ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Κάπως έτσι ήταν ο διάλογος, δεν μπορώ να θυμηθώ λεπτομέρειες, δεν ήξερα πως το μήνυμα το έστειλε ένα ανήλικο κορίτσι, γιατί δεν συνεχίσαμε τη συζήτηση. Δεν μου είπε την ηλικία της, αλλά έτσι κι αλλιώς, για να κάνεις χρήση της εφαρμογής, πρέπει να είσαι πάνω από 18 ετών. Δεν με ξαναπήρε, ούτε μου έστειλε μήνυμα πουθενά. Είναι μικρή η κοινωνία εδώ, και αν κυκλοφορήσει το όνομά μου, θα λένε πως έχω κάνει κάτι στο κορίτσι, ενώ δεν την έχω δει ποτέ. Αυτό λοιπόν ήτανε, αυτή λοιπόν ήταν η δήλωση στην εκπομπή μας, για πρώτη φορά παίζει αυτό, του δημοσιογράφου που εμπλέκεται στην ιστορία, Τάσο. Και είναι σημαντικό να πούμε, γιατί λένε πολλοί, αναφέρουν ότι αν υπάρχει δημοσιογράφος δεν θα τον πείτε, αν υπάρχει ένας πολιτικός δεν θα τον πείτε. Εμείς εδώ τα λέμε όλα. Έχουμε πει εδώ και 20 μέρες, είχαμε δείξει μια κάρτα και είχαμε πει για πολιτικό, για δημοσιογράφο, για επιχειρηματία. Τα βλέπετε και βγαίνουνε. Πολιτικούς πολλούς, γιατί είναι και από πολλούς και διαφορετικούς χώρους. Βλέπετε ότι βγαίνουνε και ό,τι δημοσιοποιείτε, εμείς θα το λέμε. Το σημαντικό ποιο είναι? Η κοπέλα να αναγνωρίσει πρόσωπα.